Στις 12 το μεσημέρι έκλεισαν σήμερα οι δημόσιες υπηρεσίες όλης της χώρας σε μια προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας. Μέχρι τις 12 παρέμειναν στα γραφεία του σήμερα οι εργαζόμενοι στις δημόσιες υπηρεσίες όλης της χώρας, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Προκόπη Παυλόπουλου. Μια προσπάθεια αντιμετώπισης της κατάστασης των αυξημένων θερμοκρασιών που επικρατούν το τελευταίο διάστημα, με αποτέλεσμα την αύξηση κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Και στην Άρτα οι εργαζόμενοι στις 12 το μεσημέρι αποχώρησαν από τα γραφεία τους. Παρέμειναν όμως όσοι κατέχουν νευραλγικές θέσεις. Εμείς δεν είναι δυνατόν να μην συμμορφωθούμε με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Σε διοίκηση αποκέντρωσης. Όμως η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι και τι ήταν στις προθέσεις μας να διευκολύνουμε υπαλλήλους μας οι οποίοι αντιμετωπίζουν μια αναπνευστικά ή άλλα καρδιακά προβλήματα, εκτιμώ ότι το μέτρο είναι θέμα ισοζυγίου. Δεν αφορά δηλαδή το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο εργάζεται, διότι οι συνθήκες εργασίας είναι διασφαλισμένες ότι γίνονται κάτω από θερμοκρασίες που επιτρέπουν την άνετη παραμονή και ασχολία τους. Είναι θέμα ενεργειακό. Προσπαθούμε λοιπόν να μην υπερβούμε τα επιτρεπτά όρια και φτάσουμε στο blackout με αποχώρηση υπαλλήλων για να μειωθεί αυτή η ενέργεια. Εμάς όμως το θέμα δεν το βλέπουμε μόνο έτσι. Το βλέπουμε και διαφορετικά. Ότι πράγματι δίνει και μια δυνατότητα στους υπαλλήλους, αλλά θα ήταν ένα μέτρο το οποίο θα έπρεπε να επεκταθεί και στους ιδιωτικού τομέα, διότι και αυτοί εργάζονται κάτω από συνθήκες καύσωνος, το πρώτο. Και το δεύτερο, ότι η δικιά μας προσπάθεια δεν είναι μόνο το ανθρώπινο δυναμικό. Πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή και είμαστε σε επιφυλακή και έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να μην έχουμε και θέματα από πυρκαγιές και από άλλα προβλήματα που πιθανόν να υπάρξουν σε μια τέτοια ακραία κατάσταση. Είμαστε λοιπόν σε ετοιμότητα, οι υπηρεσίες δουλεύουν κανονικά, οι υπάλληλοι θα φύγουν, αλλά αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη και της επιφυλακής και των περαιτέρω ενεργειών θα παραμείνουν να εργαστούν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, την Τετάρτη η θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα δεν θα ξεπεράσει τους 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ από την Πέμπτη η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα.